Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Απόστολο Παυλίδη, τον πρόεδρο του τοπικού τμήματος του ΤΕΕ. Κύριε Παυλίδη, καλή σας ημέρα και καλή δύναμη και σε εσάς. Δεν σε όλους μας χρειάζεται. Ναι, με ακούτε κύριε Παυλίδη? Ναι, σας ακούω, σας Ωραία, ακούω. Λέω καλημέρα και καλή δύναμη και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Έτσι. Χθες λοιπόν είχαμε μία σύσκεψη για το εξοικονομώ. Δώστε μας λίγο μία εικόνα, τι υπόθηκε, τι να περιμένουμε. Ναι, ήταν μία τηλεδιάσκεψη πλέον, γιατί λόγω του COVID, έτσι, οι μετακινήσεις πλέον είναι απαγορευτικές. Στο πλαίσιο μιας τακτικής επαφής που έχουμε με τον Περιφερειάρχη, τα δύο ΤΕΕ δηλαδή της Περιφέρειας, το δικό μας, Ανατολικής Μακεδονίας και του ΤΕΕ Θράκης, και ουσιαστικά επισημοποιήθηκε χθες η συμμετοχή της Περιφέρειας Αμουθού με χρήματα από το ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ, το οποίο έχει αναγγείλει την καινούργια φράση του οποίου την έχει αναγγείλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι λοιπόν, μαζί με τα 44 εκατομμύρια που διαθέτει το Υπουργείο, βάζει 30 εκατομμύρια η Περιφέρεια και πάνω σε συνολικό προπολογισμό 74 εκατομμύριων. Ήταν ένα αίτημα που το είχαμε θέσει μαζί με τον ΤΕΕ Θράκης στον Περιφερειάρχη πέρσι τον Οκτώβριο, καθώς οι δύο προηγούμενες φάσεις του εξοικονομώ ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς και συγκέντρωσαν την προτίμηση πολλών συναδέλφων μηχανικών και πολιτών που ήθελαν να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους. Και έτσι ζητήσαμε να εξαντλήσει τη δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού για να δοθεί δυνατότητα σε όσο δυνατόν περισσότερους να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό και έγινε λοιπόν χθες. Επίσημα ο Περιφερειάρχης μας το ανακοίνωσε και έστειλε και σχετικό δελτίο τύπου. Κατά τα άλλα, αν θέλετε συνοπτικά να σας πω για το πρόγραμμα αυτό, προβλέπεται σε ό,τι αφορά την περιφέρειά μας να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων στις 2 Δεκεμβρίου. Γίνονται βέβαια, να σας πω, συζητήσεις και σήμερα θα έχουμε μια σύσκεψη οι πρόεδροι των ΤΕΕ για να δούμε κατά πόσο ίσως χρειαστεί να μετατεθεί και αυτή η προθεσμία, δεδομένου ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου είμαστε σε καραντίνα. Θα δούμε λοιπόν, αν δεν αλλάξει κάτι, 2 Δεκεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων. Μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε έχει στην κατοχή του κάποια κατοικία, είτε αφορά διαμέρισμα σε πολυκατοικία είτε μονοκατοικία, ή και πολυκατοικίες που θέλουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών. Προϋπόθεση είναι να υφίστανται νόμιμα, να υπάρχουν δηλαδή τα σχετικά έγγραφα, οικοδομικές άδειες κλπ. Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέα και να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Αυτό το οποίο γίνεται είναι διενεργείται ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, απευθύνονται δηλαδή σε κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος κάνει αυτοψία και βγάζει το πιστοποιητικό, το οποίο θα πρέπει να είναι κατηγορίας γάμα τουλάχιστον και κάτω. Αυτό γιατί θα πρέπει με τις παρεμβάσεις τις οποίες θα αιτηθεί να κάνει στο ακίνητό του ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή να βάλει παράδειγμα κουφώματα, συστήματα ψύξης θέρμανσης ή φωτοβολταϊκά ή οτιδήποτε έχει στο πρόγραμμά του να κάνει, θα πρέπει να ανεβαίνει το ακίνητο τρεις κατηγορίες. Έτσι, οι κατηγορίες από πάνω προς τα κάτω είναι η α συν α, β συν β, γ, δ, ε, ζ και η. Θα πρέπει δηλαδή οι παρεμβάσεις να είναι τέτοιες ώστε να έχουμε ουσιαστική αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του ακίνητου. Έτσι λοιπόν, μετά τις παρεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία που θα εγκριθεί η αίτηση, θα πρέπει να είναι διαπιστωμένο με καινούριο πιστοποιητικό που θα γίνει ότι πράγματι ανέβηκε κατά τρεις κατηγορίες. Οι επιδοτήσεις είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, ανάλογα με το εισόδημα του ετούντα. Ξεκινάει από ατομικό εισόδημα 10.000 και δίνει περιθώριο να συμμετέχει κάποιος που έχει ατομικό εισόδημα 90.000. Αντίστοιχα για το αντίστοιχο οικογενειακό εισόδημα, εφόσον είναι έγκαμος ο ετών, είναι 20.000 η μικρότερη κλίμακα, μέχρι 120.000 η μεγαλύτερη.
και το ποσοστό επιδότησης για τη χαμηλή κλίμακα είναι 65% και για τη μεγαλύτερη 35%, το οποίο παίρνει 10% έξτρα λόγω κορονοϊού, είναι ένα έξτρα μπόνους ας πούμε που δίνεται, και άλλο ένα 10% μπορεί να πάρει εφόσον οι παρεμβάσεις το φέρνουν σε κατηγορία τουλάχιστον Β. Συνολικά δηλαδή θα μπορούσε δυνητικά κάποιος να πάρει επιδότηση 85%. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Και αναμένουμε φυσικά από το πρόγραμμα αυτό να επωφεληθούν εργασιακά και ένα σωρό άλλα επαγγέλματα, τα οποία πίσω τους μηχανικούς δηλαδή δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων σε κτίρια. Θα είναι πραγματική ανάσα. Και φυσικά θα είναι και ένας καλός στόχος να αναβαθμιστούν και ενεργειακά τουλάχιστον τα ακίνητά μας. Ναι, ο ουσιαστικός στόχος είναι αυτός ακριβώς. Ναι, ναι. Κύριε Παυλίδη, πείτε μου λιγάκι, είχε σταλεί έγγραφο σε όλους τους δήμους με αφορμή και το σεισμό στη Σάμο, προκειμένου να γίνει μια καταγραφή επικίνδυνων κτισμάτων στα όρια του κάθε δήμου. Εδώ στην Καβάλα έχετε ενημέρωση, έγινε κάτι τέτοιο, έχετε επαφή δηλαδή, ώστε... Ώστε έχουμε σε συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΕ, έχουμε εκδηλώσει και εμείς από τη μεριά μας το ενδιαφέρον και τη διάθεση να συμμετέχουμε σε κλιμάκιο μηχανικών εθελοντών, οι οποίοι μαζί με κλιμάκιο από το Υπουργείο ή τους Δήμους θα προχωρήσει σε μια καταγραφή. Αυτό το οποίο έχει ζητηθεί είναι ουσιαστικά όλοι οι Δήμοι από τις εκθέσεις επικινδύνων κτηρίων που έχουν στη διάθεσή τους να κάνουν αναφορά προς το Υπουργείο, άρα να γίνει μια πρώτη καταγραφή, μια πρώτη λίστα, και στη συνέχεια εφόσον χρειαστεί η δική μας συνδρομή, φυσικά και θα υπάρχει. Είναι μια καλή ιδέα φυσικά αυτό, έχει συζητηθεί και στο παρελθόν, και μάλιστα αυτό το οποίο επίσης συζητιέται σε κεντρικό επίπεδο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι στα πρότυπα του εξοικονομού να τρέξει ακολούθως, δηλαδή δεν έχει ακόμα φυσικά προκηρυχθεί ή κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο, να γίνει ένα πρόγραμμα διατηρώ στα πρότυπα του εξοικονομού, το οποίο να δίνει κίνητρα για την αποκατάσταση ετοιμόρροπων κτηρίων, ερυπωμένων κτηρίων κτλ. Άρα ναι, έχουν ξεκινήσει κάποιες ενέργειες και φυσικά εμείς θα είμαστε εκεί. Αυτό που ισχύει σήμερα για τα επικίνδυνα, τα ετοιμόρροπα κτλ. Είναι να τα καταγράφει ο Δήμος και μετά να καλεί τους ιδιοκτήτες να προβούν σε αποκατάσταση. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Μάλιστα, οπότε αν υπάρχει το κίνητρο και αν δοθούν, γιατί αυτό που χωλένουμε είναι τα χρήματα, κακά τα ψέματα. Ναι, και είναι και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν θέματα συνειδιοκτησίας, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί κληρονόμοι οι οποίοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και γι' αυτό και τα κτίρια παραμένουν αναξιοποίητα. Και σε άλλες περιπτώσεις έχουν κριθεί διατηρητέα και επομένως η αποκατάσταση ή όποια αποκατάσταση πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες που επιβάλλει η εφορία νεωτέρων μνημείων και αδυνατεί ο ιδιοκτήτης να το κάνει αυτό. Έχει δηλαδή αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες δυσχεραίνουν όλο αυτό. Επίσης, σε ό,τι αφορά αυτό που ρωτάτε, να σας πω ότι έχουμε προαναγγείλει ως ΤΕΕ και κεντρικά, αλλά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την κάθε στιγμή για την λειτουργία της ψηφιακής τράπεζας γης, όπου ακριβώς θα δίνεται η δυνατότητα μεταφορά συντελεστή, δηλαδή αυτά όλα τα κτίρια, επειδή έχουν κάποιο συντελεστή δόμης ο οποίος έχει μείνει αναξιοποιητός, να δίνει τη δυνατότητα να αγοραστεί αυτός ο συντελεστής, ο περισσευούμενος κατά κάποιο τρόπο, από κάποιον που έχει αυθαίρετο κατηγορίας 5, που δεν επιδέχεται δηλαδή, που είναι βαριάς παρανομίας. Και με τα χρήματα αυτά να μπορεί ο ιδιοκτήτης του διατηρητέου ετοιμόρροπου κτηρίου να προβεί στην απαραίτητη αποκατάσταση. Δηλαδή γίνονται διάφορες σκέψεις σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα θέμα με φοβερά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι αρκετές χιλιάδες τα κτίρια σε όλη την Ελλάδα που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση.
Και σε μία τελευταία ερώτηση, ποια περίπτωση μπορεί το κράτος να παρέμβει και να κάνει άμεσα κατεδάφιση ενδεχομένως ενός κτηρίου, υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Η κατεδάφιση μετά από αυτοψία που θα γίνει από το αρμόδιο κλιμάκιο του Δήμου, εφόσον κρυφτεί κατεδαφιστέο, ναι, τότε το... Μπορεί να γίνει άμεσα επέμβαση δηλαδή. Ναι, ναι, μάλιστα. Μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Παυλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή δύναμη να έχουμε. Ναι, να είστε καλά. Έτσι, καλημέρα.